Πως της νυχτιάς της η γυαλιά κρυφό μυστικό. Αγάπη τι σημαίνει να κάνεις το καλό και να το ρίχνεις στο γυαλό. Μα ποιος λέει τέτοια πράγματα τη σήμερα ημέρα. Αυτό σας το λένε οι πολυδουλοι. Η πρώτη σελίδα. Πάρτε τις ειδήσεις της Φωτεινοχώρας, διαβάστε όλα τα νέα. Ο πρωταθλητής και η ομάδα του κερδίζουν νέες δάφνες. Η Λιβενούπολη καταρρύπτει το ρεκόρ ύψους. Και ολόκληρη η σοδιά από τα Φωτεινόμουρα εξαφανίστηκε. Δεν μου λες. Το χοντροζούζινο λέει ότι είναι αθώο. Αλλά όλα τα στοιχεία ρίχνουν το βάρος του στην ενοχή του. Πασχάλης ήδη ετοιμάζει την αυριανή έκδοση. Θα περιμένω λοιπόν. Πώς πάει το πιεστήριο, Ίκαρε? Θέλω κι άλλο, Μελάνη. Πρέπει να παραδεχτείς ότι το καλύτερο, Μελάνη, βγαίνει από τα μούρα. Ευχαριστώ, Κοριέ. Πώς πάει στήλη με το κουτσομπολιό, Ροζίτα? Θέλω να γράψω ένα άρθρο ακόμα πάνω στη ζωή των κατακτόνιων. Κι άλλο, Μελάνη, Κοριέ. Έγινε. Αλλά θέλω να γράψω ένα άρθρο που να έχει πάρα πολύ ζουμί. Αλλά δεν νομίζω ότι είχε ακριβώς αυτό στο μυαλό της η Ροζίτα όταν έλεγε ότι θέλει κάτι με πολύ ζουμί. Και τι συμβαίνει με αυτό εδώ το φορτίο το χαρτί? Μυρίζει. Βρωμούλη, αν εσύ και ο Ατζαμής σκοπεύετε να χρησιμοποιήσετε κρεμμυδόχαρτο, καλά θα κάνετε να το ξεμυρίσετε πρώτα. Με συγχωρείς, μας τελείωσαν τα αρωματικά μούρα, θα πάω να φέρω μερικά. Έτσι, μπράβο. Δεν θέλω κανένας να πει ποτέ ότι η εφημερίδα μου βρωμάει. Α! Μα τι βλέπω εδώ! Ένα τσαμπί ακόμα και η επόμενη έκδοση θα μου σκομυρίζει σαν τριαντάφυλλο. Λουκ! Αυτή η εφημερίδα δεν είναι παρά μια παλιοφυλάδα. Πρώτα απ' όλα δεν ξέρω κανένα καταχθόνιο που να τρώει βρωμιά. Σκούπα, σταμάτα πια! Και όλα όσα γράφουν για την Περμανάντ είναι... Για δώσ' το μου εδώ! Σύμφωνα με έγκυρη, ενημερωμένη πηγή, η άχαρη, χοντρή και άσχημη καταχθόνια που τη λένε Περμανάντ! Έτσι και τους πιάσω στα χέρια μου, θα τους δείξω εγώ! Τώρα διάλεξες Φωτεινούλη! Τώρα θα σου δείξω εγώ πάλι Φωτεινούλη! Περίμενε! Αφού ξέρουμε ότι όλα όσα γράφει εδώ μέσα είναι ψέματα... Και βέβαια είναι! Τότε το λογικό είναι να πούμε και εμείς τη δική μας άποψη για το θέμα! Μόνο έτσι τα πράγματα θα είναι δίκαια για όλους! Τ' άκουσες αυτό, Φωτεινούλη? Πες το Μασκάλι να στείλει ένα δημοσιογράφο εδώ στα γρήγορα! Οι καταχθόνιοι θα κάνουν δηλώσεις! Και βέβαια θα πάμε! Αυτό θα είναι το ρεπορτάζ του αιώνα! Και σαν φίλο σου, Ροζίτα, νομίζω ότι τρελάθηκες. Αλλά σαν εκδότη σου, το μόνο που μπορώ να πω είναι κράτα πολλές σημειώσεις. Φύγαμε! Καλωσορίζω τους αντιπροσώπους του τύπου. Με λένε Ροζίτα, άκουσα ότι θέλετε να μου δώσετε μία αποκλειστική συνέντευξη. Θέλουμε να μάθει όλος ο κόσμος την αλήθεια. Λεωνάρντο, γιατί δεν αρχίζεις εσύ τα πορτρέτα? Εσύ κι εγώ θα αρχίσουμε τη συνέντευξη. Η πρώτη ερώτηση... Τι πρέπει να έχει κανείς για να γίνει αρχηγός των κατακτόνιων? Την ικανότητα να τρομοκρατεί οποιονδήποτε βραδεί στο δρόμο του. Αχα! Η επόμενη ερώτηση... Να, έλεγα στη συνέχεια να μιλήσουμε για την παιδική σου ηλικία. Α, ναι! Τότε που ήμουνα ένα τόσο δα μικρό κουτάβι. Είστε σίγουροι ότι θέλετε να ποζάρετε έτσι? Και γιατί? Νομίζω ότι αυτή η πόζα κολακεύει τη φυσική μου χάρη. Εμπρός λοιπόν, σκιτσάριζε. Ό,τι πείτε εσείς. Και όπως βλέπετε, είμαστε εξοπλισμένοι με υπερσύγχρονο εξοπλισμό για σκάψιμο. Ναι!
Το μόνο που μας λείπει είναι φωτεινούλιδες για να μας δώσουν καλύτερο φως. Και να φωτίσουν το θέμα στην εφημερίδα τους. Σκαφτιά, γιατί δεν παίρνεις τον αρουραίο μέσα να του προσφέρεις κανένα αναψυχτικό. Και τώρα που είχαμε μείνει. Τι έγινε, τελείωσες? Ίσως θα έπρεπε να το ξανακάνω. Μπα, για να ρίξω κι εγώ μια ματιά. Μπα, είναι αυτό το έκτρωμα. Με έκανες να μοιάζω με χοντρή και άσχημη μάγισσα. Δεν είσαι εσύ ζωγράφος. Για ένα πράγμα μόνο είσαι ικανός, για να δουλεύεις στα ορυχεία. Μόνο γι' αυτό. Αρουραί, οι αρουραίοι και οι καταχθόνοι είναι ξαδέρφια. Γιατί δεν μένεις εδώ να ζήσεις μαζί μας? Και έτσι κι έχουμε λίγη τύχη, θα βρούμε κι άλλα μικρά πλασματάκια σαν αυτό να κάνουν όλη τη δουλειά μας. Λεωνάρντο! Δεν πιστεύω, νο. Αισθάνεσαι λύπη γι' αυτό, ε? Και βέβαια όχι. Εγώ είμαι αρουραίος, όχι έντομο. Για ποιο λόγο? Συνεχίζουμε την περιοδία, Ροζίτα. Από εδώ είναι το επιστημονικό εργαστήριο του αρχιτέκτονα. Αυτή την εποχή πειραματίζομαι για να αποδείξω πως η φωσφορική ακτινοβολία που έχουν οι φαγκαροσταλίδες μπορεί να αυξήσει το ρυθμό δονήσεώτων. Άστρομητη, που είναι η Ροζίτα? Για πες μου, Μπούρτσα, είναι αλήθεια ή κάνω λάθος ότι εσύ είσαι το μυαλό των καταχθόνιων? Χαίρομαι που με ρώτησες. Αυτός ο Πέρσιος ο αστρομήτης μου κλέβει συνέχεια τα σχέδια που ετοιμάζω και έχω σκοπό. Τι έχεις να πεις πάνω σε αυτό, αστρομήτη? Βράι, πουλε, παλιοψεύτη, θα έπρεπε να σε κάνω λείπασμα για τις ρίζες. Εγώ είμαι το μυαλό των καταχθόνιων και μην το ξεχάσεις αυτό ποτέ. Μπούρτσα, κανένα σχόλιο? Τολμός και λες με ένα παλιοψεύτη, θα σε θάψω. Ένα λεπτό, καλέ μου, αρουρέ. Με συγχωρείς, Βούρτσα. Μπορείς να τα ξαναπείς μια φορά ακόμα, γιατί δεν πρόλαβα να τα γράψω, σε παρακαλώ. Για περίμενε λίγο, Βούρτσα. Γιατί μαλώνουμε εμείς όταν φταίει η Ροζίτα που άρχισαν όλοι οι μπελάδες? Δίκιο έχεις, αφεντικό. Βάλτε τα πόδια! Α, κατάλαβες τώρα τι ήθελα να σου πω. Έχουνε βάλει ήδη τον Λεωνάρντο να δουλεύει στο ορυχείο και μετά είναι η δική σου η σειρά. Απάνω τους! Γρήγορα, Ρουρέ, γρήγορα! Μην τους αφήσετε να ξεφύγουν! Μα τι θέλεις από εμάς? Μα να μου πάρετε συνέντευξη φυσικά! Μπορείτε να τον εμπιστευτείτε. Ο Ροκ κατάφερε να με βγάλει από το ορυχείο μιμούμενο στον αστρομήτη. Αν είναι έτσι, τότε, Ροκ, μπορούμε να μιλήσουμε. Κακιά είναι η Παρμανάτ, χαζός ο γέρος Χθόνιος, η ανάσα του αρχιτέκτονα μυρίζει! Και έχει πιτηρίδα ο Σκαφτιάς. Θυμήσου, το πρωτάκουσες εδώ. Κολπάκια κάνει ο Βούρτσας, όλο φωνάζει ο Σκούπας, ανάποδα του είπα η σωστά. Είναι καλό παιδί ο αστρομήτη. Α, θυμίσου, το πρωτάκουσες εδώ. Μαζί που είναι όλοι, γι' αυτό και με εκνευρίζουν κι όλο μου φωνάζουν και με βρίζουν. Καλός να είμαι πάντα προσπαθούσα να γίνω φίλος πως το επιθυμούσα. Γι' αυτό είσαι λυπημένος. Εγώ είμαι λυπημένος, γιατί και για ποιο λόγο? Μα θυμίσου, θα θυμάμαι. Α, το πρωτάκουσα εδώ. Μας ξεφύγανε, συμφορά. Είναι ο μόνος τρόπος για να δημοσιευτούν οι συνεντεύξεις μας. Σωστά, ειδικά η δική μου. Η δική σου! Κανένας δεν θα δημοσιεύσει ποτέ αυτές τις αηδίες όταν μπορεί να δημοσιεύσει τις δικές μου απόψεις στην πρώτη σελίδα των ειδήσεων της Φωτεινοχώρας. Διαβάστε τις ειδήσεις της Φωτεινοχώρας! Μια ειδική έκδοση που δεν πρέπει να χάσετε με τίποτα! Επιτέλους την κρατάω! Ανυπομονώ να δω την αστραφτερή μου ευφυΐα τυπωμένη! Την ευφυΐα σου! Η δική μου συνέντευξη θα είναι το κύριο θέμα αυτής της έκδοσης! Πώς! Ο Ροκ τα λέει όλα!
όλα τα άπλυτα των κατακτόνιων που είναι επιτρεπτό να γράψουμε. Πιάστε τον! Μα ποιος λέει τέτοια πράγματα τη σήμερον ημέρα? Αυτό σας το λένε οι πολυδουλίδες. Η ταξιαρχία του δάσους. Κοίτα τι βρήκα! Φρέσκες ρίζες! Και είναι νοστιμότατες! Πού πάτε βρε άπλιστοι αρπάχτρες! Υπάρχουν και κυρίες παρούσες! Επιτέλους! Να και κάποιος που είχε την ευγένεια να το προσέξει! Αν το πρόσεξα λέει, το παραπρόσεξα! Μπορείτε να αρχίσετε τώρα! Κακόμοιρο πουλί, δεν ξέρει τι χάνει! Καλά φάγαμε. Αηβιαστικότατη! Θα έρθουμε να φάμε πάλι εδώ μόλις ξαναμεγαλώσουν οι ρίζες. Πρέπει όλοι να πιείτε φεγγαροσταλίδες γιατί έχουμε υποχρέωση να δώσουμε πολύ από τη λάμψη μας. Λοιπόν, τρελαίνομαι να λάμπω. Μη χαλάς όλη την ενέργειά σου από τώρα, Ζουζουνάκι. Φύλαξέ την γιατί θα τη χρειαστούμε. Εντάξει, τώρα
τώρα το πρώτο που έχουμε ανάγκη είναι ένα αρδευτικό σύστημα. Έτοιμος, ένα λεπτό, Κυπουρέ. Πέφτει! Καταφτάνει και το υδρογόνο διοξυγόνο. Αυτό είναι αρκετό. Κάντε γρήγορα τώρα ένα κύκλο γύρω από το δέντρο και πιαστείτε χέρι-χέρι. Και τώρα ας δώσουμε τη λάμψη μας στο φίλο μας, το αγαπημένο μας το δέντρο. Φίλε, μην κλαις, θέλεις φροντίδα, αύριο θα είναι άλλη μέρα. Φως η αγάπη θα φωτίσει το δρόμο, η αγάπη αυτή τούτη τη στιγμή θα είναι η αρχή για μια νέα ζωή. Φίλε παλιέ, άκουσα καλά, αύριο θα είναι όλα ωραία. Φωτίζει το δρόμο η αγάπη αυτή, τούτη η στιγμή θα είναι η αρχή για μια νέα ζωή, για μια νέα ζωή. Ηλίθια λάμπα, δεν βρίσκω πουθενά φυτίλη και σπίρτα για να ξανανάψω τη λάμπα μου. Α, είχα την εντύπωση ότι τα εν λόγω αντικείμενα εγκατελείφθησαν εις το χώρο της πρόσφατης παραμονής μας κατά τη διάρκεια του γεύματος. Τι λες καλέ, τα αφήσαμε εκεί που κολατσίσαμε στο δέντρο, θυμάσαι? Το φυτίλι και τα σπίρτα καλά θα κάνουμε να τα έχουμε πρόχειρα, γιατί αυτό είναι το τελευταίο μας φως. Κι αν σβήσει κι αυτό, τη βάψαμε. Πρόσεχε! Τι κάνει! Τι κάνει! Το φως και γέλετο! Γέλετο στα αλήθεια! Οι ρίζες ξαναμεγάλωσαν! Όλα για φαΐ! Τι γίνεται εδώ? Κουνελάκι, άρχισε να σκάβει. Πρέπει να βρούμε τη ρίζα του προβλήματος μια για πάντα. Καταχθόνι, τρώτε τις ρίζες αυτού του απροστάτου αυτού δέντρου, Τώρα θα σας κανονίσω εγώ. Μη σταματάς, Κυπουρέ. Λάμπεις πάρα πολύ όμορφα όταν είσαι έξω φρενών. Εγώ λέω να ορμήσουμε. Για, περίμενε λίγο, Πατράχαξε, έχω μια καλύτερη ιδέα. Εδώ έχω τα τσόπια από τους σπόρους που ήταν. Και εδώ είναι οι χνοτόπαλες. Ωραία δουλειά, παιδιά. Ας ελπίσουμε ότι το σχέδιο θα πετύχει. Απέτασε. Εντάξει, Πατράχαξε, ξεκινάμε. Καταχθώνει, τρίχνεται άσχημα. Ευχαριστώ, Πατράχαξ. Ό,τι και να γίνει! Δεν πρέπει με κανένα τρόπο να χάσετε την ισορροπία σας! Πάμε να φύγουμε από εδώ! Βιαστείτε! Βγάλε τους έξω!
Σφραγίστε το γρήγορα! Ποτέ μα ποτέ δεν θα ξαναπάμε εκεί μέσα! Λοιπόν, μπράβο σας, παιδιά! Ας ξανακάνουμε τώρα καλά αυτό το δέντρο μια για πάντα! Θα φωτίσει το δρόμο η αγάπη αυτή, τούτη η στιγμή θα είναι η αρχή για μια νέα ζωή. Οι σπηλιές του μυστηρίου. Σε μένα, γλωσσός, σε μένα. Ετοιμάσου, πρωταθλητή. Σούρκεται. Ωραία, πας ακούγω, κόριε. Πρωταθλητή, είμαι έτοιμο. Κανένας δεν μας συγκόλει στο τριζανάκι. Ωραίο παιχνίδι, παιδιά. Πολύ καλή. Αχ, είμαι πτώμα. Ας πιούμε λίγες μεγαροσταλίδες. Τι να γίνει, μπορεί να το χάσαμε αυτό το παιχνίδι, αλλά σας έχω πει, παιδιά, για εκείνη τη φορά που συνάντησα. Α, ναι. Μα δεν ολοκλήρωσα. Ξέρω, θα μας πεις για εκείνη τη φορά που ανέβηκε στο βουνό με χιονοθύελα. Ή για την άλλη που συνάντησα στο βασιλιά Φωτεινό, όχι. Εγώ δηλαδή να... αυτό που ήθελα να σας πω ήταν... Ότι θυμήθηκες εκείνη τη φορά που πάλεψες με τον καταχθόνιο γίγαντα και έσωσες μόνος σου τη Φωτεινοχώρα. Μου το κατάλαβες. Αχ, πολύ μου μ' αρέσουν οι φεγγαροσταλίδες. Σε μάθαμε πια, Τριζωνάκι, εσείς όλο λόγια. Τι θα λέγατε όλοι σας ανακάλυπτο που έχει εξαφανιστεί η Φεγγαρολίμνη τόσο καιρό? Ξέρεις που βρίσκεται? Όχι ακόμα, αλλά δεν θα γυρίσω πίσω αν δεν τη βρω. Αν είναι έτσι, τότε θα κάνουμε πολύ καιρό να ξαναδούμε το Τριζωνάκι μας. Τελικά δεν θα είναι και τόσο εύκολο να βρω που πήγε η Φεγγαρολίμνη. Και λοιπόν, η μέρα πάντως είναι πολύ ωραία. Δάμπτι δίμ τουμ τιμ, δάμπτι δάμπτι δάμ, δάμπτι δάμ τουμ. Αχ, συγκρατήσου, ήταν απλώς ήχο. Ας δείχνουμε ότι δεν υπάρχει τίποτα το τρομακτικό εκεί μέσα. Μπορεί και να έχει φεγγαροσταλίδες. Ποιος ξέρει. Το Τριζωνάκι γύρισε. Αυτό σημαίνει ότι βρήκες πού πήγε η Φεγγαρολίμνη, έτσι? Δηλαδή μπορεί... Μπορεί τι? Μπορεί το Τριζωνάκι να βρήκε πού πήγε η Φεγγαρολίμνη. Ακούστε, παιδιά, το Τριζωνάκι βρήκε πού πήγε η Φεγγαρολίμνη. Αλήθεια? Δεν αποκλείεται. Η λίμνη εξαφανίστηκε, αλλά δεν μπορεί. Κάπου θα πρέπει να έχει πάει, σίγουρα. Τότε πάμε να τη βρούμε. Και το Τριζωνάκι θα μας δείξει τον δρόμο. Απίθαση! Η Φωτεινούλιδας! Καλά τα κατάφερες, Ροκ! Οι Φωτεινούλιδες ψάχνουν για τη Φεγγαρολίμνη μέσα σε μια σπηλιά. Ο θρύλος λέει ότι η Φεγγαρολίμνη πρέπει να βρίσκεται πάντα μέσα σε μια χρυσαφένια κήτη.
Σαμπάνιο. Α, και δεν μ' αρέσουν οι σπηλιές. Είναι κρύες, γεμάτες δράγματα και υγρασία. Προχώρα, Ροκ. Αν αυτή η τρίλη είναι αληθινή, θα αμυφθείς πλουσιοπάροχα. Πολύ σκοτεινά είναι εδώ, παιδιά. Πρέπει να αρχίσουμε να λάμπουμε. Τρίτη τριζωνάκι είναι μακριά ακόμα ή θα φεγγαρολίμνη. Να, είναι λίγο πιο κάτω ακόμα. Τότε πρέπει να ακολουθήσουμε το ποταμάκι, σωστά. Λοιπόν, φύγαμε. Οι φωτεινούλιδες πήγαν από το ποτάμι. Εμείς όμως θα πάμε από την ξηρά και θα τους πιάσουμε πιο κάτω. Και σε περίπτωση που είναι πολύ επικίνδυνο, θα στείλουμε το Ροκ να ελέγξει το δρόμο. Έτσι, Ρόκι, αγόρι μου, τι λες? Ξέρεις κάτι, Γούρτσα, αυτό το μέρος μου φαίνεται πάρα πολύ γνώριμο. Άμα έχεις δει μια σπηλιά για ροχπόνια, τις έχεις δει όλες. Εντάξει, αστροπίτη, δεν υπάρχει κίνδυνος. Φύγαμε! Καλά, εσύ δεν είπες ότι δεν υπάρχει κίνδυνος. Όπα, όπα! Πού πάμε τώρα, Τριζωνάκι? Παιδιά, ξέρετε, πρέπει να σας εξομολογηθώ κάτι. Δεν είδα ποτέ τη φεγγαρολίμνη εδώ κάτω. Θέλεις να πεις ότι... Ήταν όλα της φαντασίας μου. Ήθελα μονάχα να σας εντυπωσιάσω όλους. Γι' αυτό το ρηχνευτικό μου ραβδί δεν δείχνει τίποτα, αν και κάτι πρέπει να υπάρχει. Λέω να δυναμώσω τη λάμψη μου περισσότερο από το κανονικό, γιατί είναι πολύ ανατριχιαστικά εδώ μέσα. Πρόσια, που πηγαίνει. Αυτό είναι το πόδι μου. Από πάνω μου, γρήγορα. Σοπάστε και κοιτάξτε, φωτεινούλιδες απάνω μου. Έτσι καλέ. Αγνώστου ταυτότητος φωτιστικό αντικείμενο! Ευτερόγες μου! Κατατσακίστηκα! Τριζωνάκι, είσαι φωτεινούλης. Λάμψε, λοιπόν. Η λάμψη μου έχει εξαντληθεί από ώρα. Αστρομίτη, δεν πιστεύω να φοβάσαι το σκοτάδι. Το φοβάσαι? Εγώ, μην ακούω αηδίες. Μην ανησυχείς, από κάπου θα πρέπει να βγαίνει κανείς από εδώ μέσα. Έλα μαζί μου. Δεν είναι δυνατόν. Τελικά υπάρχουν φεγγαροσταλίδες εδώ κάτω. Δεν είναι βέβαια η φεγγαρολίμνη. Όχι, αλλά κάνει την ίδια δουλειά. Κοίτα, ίσως αυτή να είναι η έξοδος. Φαίνεται επικίνδυνο. Ζητάς καθόλου βοήθεια, πίσω η όμη και ίσια μπροστά. Κόντρα στον κίνδυνο, κοίτα μπροστά, εμπρός κατακτώλη, εμπρός. Πάμε μαζί, σας δείχνω το δρόμο. Μια ζωή στη μάχη, γιατί άμα δουλέψουμε θα πάμε καλά. Εμπρός κατακτώλη, εμπρός. Και ξύλα και βράχι. Μπορεί να αλλάξουν τη δίκη βήμα το βήμα, πόντο το πόντο. Όχι πια πίσω, μόνο μπροστά. Τώρα που αρχίσαμε, εύκολο είναι. Εμπρός καταχώνει, εμπρός καταχώνει, εμπρός καταχώνει, εμπρός. Ο Χθόνιος Καταχθόνιος ήταν εδώ. Ο Γεροχθόνιος είχε δίκιο τελικά. Αυτό είναι το παλιό του ορυχείο. Ακούστε! Είναι οι άλλοι! Πρέπει να είναι ακριβώς από πάνω μας. Το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να σκάψουμε ένα τούνελ.
σπίτι Χρυσάβου, έχουμε να πούμε μερικά πραγματάκια. Ούτε που βρήκαμε Χρυσάβου και κοίτα τα νύχια μου, καταστράφηκα! Καρακάξα! Τριζωνάκι, μας έσωσες! Ναι, έτσι φαίνεται! Σωστά! Και τώρα καλύτερα να του δίνουμε από εδώ πριν οι κατακτόνοι μας πάρουν μυρωδιά! Αλήθεια σας λέω, παιδιά, όταν ήμουν εκεί κάτω με τον Αστρομύτη, βρήκα τη Φεγγαρολίμνη στα αλήθεια. Βέβαια ήταν αρκετά μικρότερη από ό,τι την περίμενα να είναι, αλλά ξέρω... Δύο, τρία! Δυο μικρές φίλες. Παλούλα, σειρά μας να χορέψουμε τώρα! Ατσαμί μου, δεν ξέρω να χορεύω! Μην ανησυχείς, ούτε εγώ ξέρω! Ιουπί! Ιουπί! Σκουρικάκι, τι να σου πω, είσαι το κάτι άλλο, ε! Εσύ τι λες, ντροπαλούλα, σου άρεσε! Κοίτα, μπορεί εσύ να μην παρασύρθηκες από τη μουσική μας, αλλά παρέσυρες όλους τους άλλους με το χορό σου! Πού πας! Δεν θα χορέψουμε άλλο! Ο νέος ποδοκίνητος Turbo X καφέας μου θα αυξήσει τις δυνατότητες μας στο έπακρο. Ναι, και δεν μου λες, έτσι θα σκαβούμε γρηγορότερα. Και αυτό θα είναι ο δοκιμαστικός μας πιλότος. Πολύ σωστή παρατήρηση, Βούρτσα, ίσως θα έπρεπε να τον δοκιμάσεις εσύ. Ω, παπαπα, αυτό μοιάζει πάρα πολύ με δουλειά. Και εδώ που το λέμε, η μισαμπλή είναι ιδανική. Πάπα, αλήθεια τα λες. Άντε, παιδιά, είσαστε έτοιμοι? Έτοιμοι! Τότε φύγαμε. Μισαμπλή, μην τρέχεις! Το τούνελ! Θα καταρρεύσει! Μισαμπλή, είσαι ηλίθια! Διέλυσες το μηχάνημά μου! Κατάστρεψες το τούνελ μου! Και πάνω απ' όλα εξαφάνισες την πολύτιμη ηρεμία μου! Όπως φαίνεται, δεν είμαι ικανή για τίποτα! Όχι, κάνεις λάθος!
μη κλαις. Θα φτιάξουν τα πράγματα. Είσαι φωτεινούλα. Νόμιζα ότι οι φωτεινούλιδες μισούν τους καταχθόνιους. Οι φωτεινούλιδες δεν μισούν κανέναν. Και εκτός από αυτό, φαίνεται ότι χρειάζεσαι ένα φίλο. Δεν μου αξίζει να έχω κανέναν φίλο να μ' αγαπάει. Ό,τι και να κάνω πάει στραβά. Βλέπεις, εγώ είμαι τελείως άχρηστη. Ναι, ξέρω ακριβώς τι θες να πεις. Ξέρεις. Κάποτε νιώθω πως δεν κάνω το σωστό. Το ίδιο νιώθω κι εγώ. Ο κόσμος με κοιτάζει κι ο κόσμος δεν αλλάζει. Τι να κάνω γι' αυτό. Είμαστε παγιδευμένοι. Περίμενε λίγο. Ντροπαλούλα, βοήθησέ μας. Αρουρέ. Για κοίτα. Λες τώρα η Ντροπαλούλα να βρίσκεται εκεί μέσα. Με τον τρόπο που της φέρθηκες μπορεί να βρίσκεται οπουδήποτε. Έχεις δίκιο. Μερικές φορές δεν προσέχω καθόλου τι λέω. Αν συμβεί τίποτα στην Ντροπαλούλα, δεν θα το συγχωρέσω ποτέ στον εαυτό μου. Αχ, και να ήταν εδώ το Σκουλικάκι, θα ήξερε τι να κάνει. Και τι θα έκανε. Θα σου έλεγε να σκάψεις ένα τούνελ κάτω από τις φλόγες, ως το δέντρο. Και τότε θα άρπαζε μια σκούπα σαν κι αυτή. Για να σβήσει όλες τις πίνες που θα έπεφταν στο δρόμο. Και τι άλλο θα έκανε το Σκουλικάκι. Ας το Σκουλικάκι τώρα. Εσύ και εγώ μπορούμε να σώσουμε αυτά τα ποντικάκια. Τι θα γίνει. Θα μιλάς όλη τη μέρα ή θα αποφασίσεις επιτέλους να δράσεις. Επίθεση. Αρουρέ, τι λες, θα τα καταφέρουμε. Μην ανησυχείς μικρέ. Θα φύγουμε από εδώ ώσπου να πεις κείμηνο. Το ελπίζω. Πολύ ωραία, Μιζεμπλή. Τώρα ακολούθησέ με. Ζήτω! Θα σωθούμε, θα σωθούμε! Αχ, όχι! Έχουν παγιδευτεί από τις φλόγες. Πρέπει να τους σώσω. Πιάσου καλά, Σκουλικάκι, γιατί φεύγουμε από εδώ.
Καλούλα, ήσουν καταπληκτική. Ήμουνα. Και βέβαια ήσουνα. Και μην το ξεχάσεις ποτέ. Και εσύ δεν πήγες πίσω, καλή μου μιζαμπλή. Πράγματι, ήμουνα κι εγώ φανταστική. Όχι! Αρχιτέκτονα, η μηχανή σου είναι ένα παλιοσαράβαλο. Θα έπρεπε να την κάνω καυσόξυλα για τον Τζάκι πριν μας καταστρέψει όλα τα τούνελ. Μη χάνεις την ψυχραιμία σου, αστρομίτη. Το μόνο που χρειάζεται αυτό το μηχάνημα είναι κάποιος στο πιδάλιο που να ξέρει τι κάνει. Και μη στέκεστε έτσι σαν χαζί. Το τούνελ χρειάζεται υποστηρίγματα. Αρχίστε να τα φτιάχνετε. Μα ποιος λέει τέτοια πράγματα τη σήμερα ημέρα? Αυτό σας το λένε οι πολυδουλίδες. Ένα περίεργο φασόλι. Έλα λοιπόν, κοριά μου, ρίξτε τον εκεί. Μην καθυστερείς, κοριάτε, μωρά μου, κοριάτε. Κάνε το φασόλι. Την έπιασα! Την έπιασα! Εγώ την έχω! Τι έγινε, την έπιασε ή όχι? Πάω να δω. Σκουλικάκι, πού είσαι? Πού είσαι? Βουρτσά, κοίτα εκεί. Το σκουλικάκι κοιμάται πάνω σε ένα ξύλο στην περιοχή των καταφώνιων. Το σκουλικάκι, να το πιάσουμε γρήγορα. Έλα τώρα, σκουλικάκι, βγες έξω. Δεν μας πειράζει αν έχεις χάσει την μπάλα. Ελάτε, παιδιά. Είναι ώρα για φαγητό. Έλα, σκουλικάκι. Πρέπει να πάμε σπίτι. Να δείτε που το σκουλικάκι θα έχει γυρίσει σπίτι και θα τρώει τώρα και το δικό μας φαγητό. Αν και ήταν 20 φωτεινούλιδες μαζεμένοι, εμείς καταφέραμε να τους αποκρούσουμε και να φέρουμε πίσω ένα εχμάλωτο. Εγώ δεν είδα 20 φωτεινούλιδες. Έχεις δίκιο, Σκούπα. Πρέπει να ήταν περίπου 40 φωτεινούλιδες. Όλοι οπλισμένοι και επικίνδυνοι. Και σίγουρα ήταν όλοι τους τουλάχιστον μισό μέτρο ψηλοί, ε. Τι τραβήξατε. Ναι, ήταν σίγουρα τρομερό. Πού βρίσκομαι? Τι γυρεύω εδώ πέρα? Ποιος είσαι εσύ? Ποιος είμαι εγώ? Δεν ξέρεις ποιος είμαι εγώ και δεν ξέρεις ποιος είσαι εσύ. Δεν ξέρω. Είσαι... Εγώ είμαι ο... Μου φαίνεται ότι ο φίλος μας από εδώ έχει μια γερή δόση αμνησίας. Κοίτα μόνο, μην κολλήσουμε όλοι εδώ μέσα. Αποκλείεται. Αμνησία σημαίνει ότι δεν θυμάται ποιος είναι. Σιγά το πρόβλημα. Θα του πω εγώ ποιος είναι. Είναι ένας καταχθόνιος. Τι είναι? Είμαι ένας καταχθόνιος. Εντάξει λοιπόν, για να το λέτε εσείς. Σωστά, ένας καταχθόνιος. Είσαι ένας από εμάς, σύντροφε. Τώρα πήγαινε με την Περμανάν και θα σου φροντίσει αυτό το τεράστιο καρούμπαλο στο κεφαλάκι σου. Άσε με ήσυχη, δεν είμαι γόνος ακόμα του φωτεινού. Σου είπα να πάρεις τον καταχθόνιο φίλο μας από εδώ στο τούνελ των πρώτων βοηθειών και να του περιποιηθείς το καρούμπαλο. Μάλιστα, γιατρέ αρχιτέκτονα. Τι είναι όλες αυτές οι βλακίες, ότι τούτος ο Φωτεινούλης είναι ένας από εμάς? Μα είμαι ο μόνος εδώ μέσα που έχει μυαλό. Αν καταφέρουμε να πείσουμε αυτό το γράζο ότι είναι ένας από εμάς,
τότε θα μας πάει ίσια στη φωτεινόχωρα. Και σε ένα ατελείωτο απόθεμα τζάμπα εργατών και φωτισμού για τις τόες μας. Μ' αρέσει, μ' αρέσει. Φύε, κοιμάμαι. Κοριέ, μόλις κοίταξα το κρεβάτι του και το σκουλικάκι δεν κοιμήθηκε εχθές εκεί. Εδώ είδαμε το σκουλικάκι για τελευταία φορά, επομένως από εδώ θα αρχίσουμε το ψάξιμο. Καλημέρα. Πώς αισθάνεσαι σήμερα? Να, είμαι λίγο μπερδεμένος. Ίσως ένα πλούσιο καταχθόνιο πρωινό να σε βοηθήσει να βρεις τη μνήμη σου. Το αγαπημένο σου φαγητό. Και το δικό μου. Περίεργο, δεν θυμάμαι να μ' αρέσει κανένα από αυτά τα φαγητά. Λοιπόν, πότε θα αρχίσει να θυμάται? Δεν αντέχω ούτε λεπτό ακόμα να του φέρομαι με καλοσύνη. Υπομονή, αγαπητέ μου αστρομίτη. Μήπως είδες τίποτα? Τίποτα, ραχνούλα. Μα πού βρισκόμαστε λοιπόν? Μην ανησυχείς, είμαστε πολύ μακριά από την περιοχή των καταχθόνιων. Για να ρίξω μια ματιά σε αυτό το χάρτη, Ζουζουνάκι. Πρόσεχε, τον κράταγες ανάποδα. Και όταν είναι σωστά, βρισκόμαστε στη μέση πολλών μπελάδων. Ο Ασπρομίτης θα τρελαθεί από τη χαρά του. Μια ομάδα φωτεινούλιδες έρχεται προς τα εδώ. Και έχουμε ακριβώς το κατάλληλο δόλωμα για να τους πιάσουμε. Μπράβο, ανυπομονώ να τους πιάσω στα χέρια μου. Και όταν θα κοιτάξω, το σκουλικάκι είναι καλά. Μα πού είστε τόσες ώρες, μας έκανες και ανησυχήσαμε. Φέρθηκε σαν γνήσιος καταχθόνιος. Ευχαριστώ, μάλλον. Δεν πιστεύω στα μάτια μου. Βοήθησε τους καταχθόνιους για να πιάσουν εμάς. Ας πιούμε. Μια πρόποση με βαλτόζουμο για τον επίσημο προσκαλεσμένο μας. Αχ, σκουλικάκι, τι τύπος είσαι εσύ, ύπουλος προδότης και κακός. Όχι, δεν είναι τόσο πια κακό, στο κίνδυνο όλο τρέχει, μπροστά να είναι αυτό. Μπράβο, σκουλικάκι, αυτό είναι δειλό, τόσο διεφθαρμένο, ύπουλο κακό. Όχι, δεν είναι τόσο πια κακό, το σκουλικάκι τρέχει, μας σώζει πάντα αυτό. Είναι ένας ψεύτης πονηρός, τον ξέρουν όλοι μας πολύ καλά. Άτιμος είναι, ειλικρινής. Φίλε, φίλε, μπράβο σου. Είμαι καταχθόνιος, είμαι ένας. Καλά, το ελπίζω. Α, καλή σας μέρα, κύριε Αστρομίτη. Αρχίζω να θυμάμαι μερικά πράγματα. Αλήθεια? Ναι, αλλά πρώτα έχω να δώσω κάτι στους φυλακισμένους. Παρά. Μια τούρτα! Σαν εσένα! Μ' αρέσει! Πολύ μ' αρέσει! Κάτι για να σε θυμούνται! Ανοίξτε του! Δεν πιστεύω να σκοπεύεις τα αλήθεια να οδηγείς τους καταχθόνιους στη φωτεινοχώρα, έτσι σκουλικάκι! Εμείς οι καταχθόνιοι πρέπει να αλληλοϋποστηριζόμαστε! Όχι, σκουλικάκι, μην το κάνεις αυτό! Δεν σου είπα ότι όλα θα πάνε καλά. Ακολούθησέ τον. Ξεκινάμε για να πιάσουμε και τους υπόλοιπους φωτεινούλιδες. Απολαύστε την τούρτα σας, φωτεινούλιδες. Τελευταία φορά που εσείς θα φάτε τέτοια λιχουδιά. Τουλάχιστον έχουμε κάτι να φάμε. Πεθαίνω από την πείνα. Όχι, περίμενε. Μπορεί να είναι παγίδα. Το ξέρω εγώ. Κοιτάξτε. Ένα πριόνι. Το σκουλικάκι τα κατάφερε. Ας αρχίσουμε να πριονίζουμε όσο θα κοιμάται ο γεροχθόνιος. Είναι μακριά ακόμα η φωτεινόχωρα, σύντροφε, καταχθόνιε. Είναι μετά από το λόφο σε εκείνους τους άμνους. Καταχθόνιε, ετοιμαστείτε για επίθεση. Ωχ,
Τι γίνεται εδώ! Δεν μπορώ να κουνήσω. Μας ξεγέλασε αυτός ο παλιοφοκητούλη. Δεν μπορώ να κουνήσω. Α, το κατάλαβες, ε! Μιχάκη, βλέπω ξαναγεί τους καταχθόνιους στο βάλτο της προσκολήσεως, ε! Ναι, και στα αλήθεια δεν μπορούν να ξεκολλήσουν, ε! Περίμενε να σε πιάσω, ωραίος καταχθόνιος αποδείχτηκες! Την άλλη φορά θα έχω καλύτερο δάσκαλο! Κλείσε μια βόλτα! Πολύ ευχαρίστως! Α, επί τη ευκαιρία, η τούρτα ήταν που μου ξανάφερε πίσω τη μνήμη μου, ε! Σας το είπα, ήταν σκέτη λιχούδια! Μια και κανένας δεν ξέρει αν το σκουλικάκι έπιασε την μπάλα ή αν την έχασε την τελευταία φορά, αυτό το παιχνίδι είναι επανάληψη. Ο αγώνας αρχίζει! Έλα, ρίξω εκεί, κοριέ! Άντε, τι κάνει, τι κάνει! Έλα! Την έπιασα! Την έπιασα! Είσαι έξω! Είσαι καλά, σκουλικάκι! Τι έγινε! Πού βρίσκομαι, ποιος είμαι? Όχι πάλι, Ταΐνα. Όχι πάλι. Θα την έσκασα. Μα ποιος λέει τέτοια πράγματα τη σήμερα ημέρα? Αυτός σας το λένε η φωνή του Λίδε. Φυλάξου από παραμύθια με χρυσά. Από σήμερα απαγορεύεται το σκάψιμο ιδιωτικών τούνελ. Όλοι θα δουλεύουν κάτω από την προσωπική μου καθοδήγηση και δεν θα γίνει καμιά εξαίρεση. Ποιος το έκανε αυτό? Εγώ! Βαρέθηκα να μου λένε συνέχεια κάνε αυτό και κάνε εκείνο όταν εγώ κάνω όλη τη δουλειά. Πάντως όχι αποτελεσματικά. Ο Αστρομήτης ξέρει ποιο είναι το καλύτερο. Γι' αυτό δεν σε έχω δει ποτέ εσένα να δουλεύεις περμανάν. Ως εδώ ήταν σκαφιά. Αυτή τη φορά το παρατράβηξες. Όχι αρκετά πάντως. Πάω στοίχημα ότι θα βρω περισσότερο χρυσάφι αν ψάξω μόνος μου. Πρέπει να συνεχίσω να σκάω. Είναι τέλειο μέρος για την εκδρομή μας! Φαντάστηκε εκδρομή! Γιαγιά, θέλεις να μας πεις ένα παραμύθι με τους φωτεινούλιδες? Ναι, γιαγιά, πες και θέλουμε παραμύθια! Πριν από πολύ καιρό, όταν οι φωτεινούλιδες διασκέδαζαν με το κάθε τι που έκαναν και είχαν εμπιστοσύνη στη λάμψη τους, τη νύχτα, όταν κοιμόντουσαν, πήγαιναν σε ένα πολύ ξεχωριστό ονειρικό χωριό. Και σε αυτό το χωριό τα πάντα έλαμπαν. Τα σπίτια, τα τρόφιμα, ακόμα και οι δρόμοι έλαμπαν σαν να ήταν χρυσαφένοι. Κάθε φωτεινούλης που εμπιστευόταν τη λάμψη του μπορούσε να βρει το δρόμο του για εκεί. Και την επόμενη μέρα έλαμπε σαν να ήταν ένα κομματάκι του ήλιου. Μοιάζει με τον τόπο των ονείρων μου. Ναι, μα πώς πάνε εκεί, μου λες? Ο δρόμος μπορεί να βρεθεί μόνο από εκείνους που ξέρουν τα σημάδια. Σαν εσένα, γιαγιά. Ναι, σαν εμένα. Α, όχι. Συμβαίνει τίποτα? Η Βελούλα, γρήγορα, πάρε τη γιαγιά και το μωρό σκουλικάκι. Μη
Μην ανησυχείτε για μένα και μην πανικοβάλλεστε. Μόνο βοηθήστε με να τα μαζέψω. Είναι ένας καταχθόνιος μέσα στο κορμό του δέντρου. Τρέξτε στο δάσος. Φωτεινούλιδες! Χρυσαπένιο χωριό! Χρυσαπένιο χωριό! Πού είναι! Πού είναι πού! Ειωπή! Το Χρυσαπένιο χωριό! Χρυσαπένιο χωριό! Χρυσαπένιο δρόμι! Αγγλίμε πλούσι, 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 πλούσι! Χρυσάφι! 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 Χρυσαπένιο δρόμι! Γιαγιά πω! Χρυσαπένιο χωριό! Το Χρυσαφένιο χωριό, θυμάμαι ιστορίες γι' αυτό από την εποχή που ήμουν μικρός από δικάκι. Πολύ ωραία, γεροκθόνιε! Λέγε πως θα το βρούμε τώρα. Θα ρωτήσουμε τη γιαγιά. Α, βέβαια. Αν κάποιος ξέρει τον δρόμο, τότε σίγουρα αυτή πρέπει να είναι. Έξω όλοι γρήγορα! Θέλω να βρείτε τη γιαγιά και να μου τη φέρετε. Όποιος πιάσει τη γιαγιά θα πάρει ένα έξτρο μερίδιο χρυσάφι. Σε παρακαλώ, γιαγιά, μπορείς να φτιάξεις τις πίτσες για το απόψινό πάρτι της Πανσέλινου. Ε, μα τι λες τώρα, η γιαγιά πρέπει να είναι πολύ κουρασμένη ύστερα από τα σημερινά. Ω, πάψερουρε, δεν ήταν και τίποτα σοβαρό. Για να φτιάξω τις πίτσες όμως, χρειάζομαι τα ειδικά υλικά μου. Τα κουνελάκι και εγώ ξέρουμε που θα τα βρούμε. Τότε τι περιμένουμε, παιδιά. Αυτά τα βότανα χρειαζόμαστε. Πρόσεχε τριγύρω, κουνελάκι. Αρκετές καταχθόνιες εκπλήξεις είχαμε για σήμερα. Βρήκα τη γιαγιά! Δεν θα πάθουν τίποτα αν πεταχτώ 2 λεπτά για ένα μεζεδάκι. Βρήκα τη γιαγιά! Βρήκα τη γιαγιά! Εγώ παίρνω το δώρο, έτσι! Εσύ το παίρνεις. Θα μπορούσες όμως να μου πεις πολύ ήρεμα πού στο καλό βρίσκεται η γιαγιά. Εμπρός λοιπόν. Εύρω καταδόνη. Αρπάξτε τη. Έλα γιαγιά, έλα. Τρέχα γρήγορα. Τι θέλετε, βρε κακομαθημένη καταχθόνη, μου λέτε. Μόνο λίγες οδηγίες για το Χρυσαβένο χωριό. Άντε, κουνηθείτε λίγο. Μη στεναχωριέσαι, κουνελάκι, θα τους φέρουμε πίσω. Είναι δικό μου λάθος και πρέπει εγώ να τους σώσω. Λοιπόν, γιατί δεν κάνεις τα πράγματα ευκολότερα για σένα. Δείξε μας το δρόμο, γιατί αλλιώς... Για περίμενε ένα λεπτό, πιτσιρίκο. Η γιαγιά βρίσκεται εδώ πολύ περισσότερα χρόνια από σένα και της αξίζει λίγο σεβασμός. Που βρίσκεται το χρυσό χωριό και το θέλω τώρα! Τι λες γι' αυτό, κορίτσι μου, ε? Θυμάμαι ιστορίες για τους χρυσαφένιους δρόμους, αλλά ξεχνάω πως πάει κανείς εκεί. Χθόνιε, καταχθόνιε, αυτά δεν ήταν παρά μόνο ιστορίες, τίποτε άλλο. Όχι, δεν ήταν, κι αν δεν μας δείξεις το δρόμο, θα... Καλά, καλά, πάντως χρειάζομαι τη βοήθεια του Ουκυπουρού. Ω, ξέρω εγώ, το χρυσαφένιο χωριό! Αχ, γίνουμε πλούσιοι! 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 Τώρα πρέπει όλοι να τραγουδήσετε το μυστικό τραγούδι και να κάνετε ακριβώς ό,τι κάνουμε εμείς. Αλλιώς δεν θα μπορέσουμε να το βρούμε. Καταλάβετε? Το μυστικό τραγούδι το θυμάμαι αυτό. Αλλά πώς είναι όμως? Ναι, αλήθεια, πώς είναι? Μακάρι να ξέρα. Θα αυτοσχεδιάζω καθώς προχωράμε. Μια από εδώ, μια από εκεί, σήκω, κάτσε, κάτσε, σήκω, έτσι στο χρυσό χωριό θα βγούμε. Στρίψε εδώ, στρίψε εκεί, μια φορά στα δεξιά, πίσω μπρος, πίσω μπρος, μέσα στο χρυσό χωριό θα βγούμε. Όλοι οι δρόμοι έχουν χρυσό και όλα λάμπουν μες στο φως, λες και είναι όνειρο τρελό. Φεύγουν όλα από το χρυσό κι όλοι νοιάζονται γι' αυτό. Και ποιος είναι κουτός να κοιμάται μες στο φως. Μπρος εγώ, πίσω εσύ, στρίψε εδώ, στρίψε εκεί και θα βγούμε στο χρυσό χωριό. Σε λίγα
Χωριουδάκι, φτάνουμε! Χωριουδάκι, ήρθαμε! Χωριουδάκι, ήρθαμε! Τώρα τον βλέπω το δρόμο. Ο Κυπουρός και εγώ θα πάμε. Να πάρει. Τώρα δεν χρειάζεται να του σώσουμε τελικά. Και βέβαια όχι. Δεν χρειάζομαι να με σώσουν εδώ και πολλά χρόνια. Χρειάζομαι όμως λίγη βοήθεια για να φτιάξω τις πίτσες. Θα είναι μια πολύ ωραία βραδιά για πάρτι απόψε. Θα καλούσα και τους καταχθόνιους. Αλλά νομίζω ότι για απόψε τουλάχιστον θα είναι πολύ απασχολημένοι. Έλα, είσαι μπροστά, Χρυσάφλε! Άψε στη γιαγιά να ξεφύγει. Μα που είδα τη χρυσή λάμψη. Ίσια μπροστά. Κάπου εκεί. Α, έχω δω το χρυσάφι μου.